Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας έχω προαναφέρει, είναι για μία ακόμα φορά ο υποψήφιος δήμαρχος Σπάρτης με τη Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης, κύριος Ευάγγελος Βαλιώτης. Κύριε Βαλιώτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χονδρόπουλε, σε εσάς, τους ακροατές σας, και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που δίνετε σε μένα προσωπικά αλλά και στον Συνδυασμό Δημοτική Ενωτική Κίνηση να παρεμβαίνει και να ενημερώνει τους ακροατές σας. Καλημέρα σε όλους. Ήσασταν από τους πρώτους συνδυασμούς που ενημερώσατε τα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα και στείλατε και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για την κατάθεση του συνδυασμού σας, έτσι όπως έγινε φέτος για πρώτη φορά ηλεκτρονικά. Πείτε μας λίγο και για τη διαδικασία. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς για τα 172 άτομα που συμμετέχουν στο συνδυασμό. Για μένα ήταν ένα στοίχημα αυτό, γιατί αν θα παρατηρήσετε και δείτε τα στοιχεία που φαίνονται, θα δείτε ότι είναι ανανεωμένο το ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης κατά 70%. Κατά συνέπεια, αρκετοί νέοι, οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά και σας είπα είναι 70% ανανεωμένο, δείχνει την δυνατότητα που έχει ο συνδυασμός να διεκδικήσει το Δήμο. Μάλιστα, μερικά στοιχεία τα οποία δεν θα τα έχετε, θα τα δώσουμε. Θα δείτε, ένα στους τέσσερους είναι κάτω του 35 ετών και το 60% είναι κάτω των 50 ετών. Κατά συνέπεια, εμείς είχαμε την δυνατότητα να έχουμε τον αναμενόμενο ψηφοδέλτιο. Βγήκαμε καθαρά και ανακοινώσαμε τα 172 ονόματα που απαρτίζουν τον συνδυασμό μας σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε στις 43 κοινότητες, τοπικές κοινότητες και στα σύμβουλοι, στα Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιλέξαμε την τακτική το να τοποθετήσουμε άτομα στις άλλες κοινότητες που δεν έχουμε, που δεν είχαμε επαφή με το χωριό. Καθένας συνδυασμός κρίνεται το πόσο πορεύεται και πώς πολιτεύεται. Εμείς πιστεύουμε στις τοπικές κοινωνίες και η κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να εκπροσωπείται μέσα από τις ίδιες δυνατότητες που έχει το χωριό τους. Άνθρωποι δηλαδή από τα χωριά και από τις τοπικές κοινωνίες. Και αυτή είναι η δυνατότητα. Ως την πρώτη ερώτηση που είπατε, για πρώτη φορά υποβάλαμε ηλεκτρονικά αυτό το σύστημα. Δείχνει ότι ο εξυγχρονισμός είναι μεγάλο πράγμα. Η διαδικασία και η ουρά που είχαμε, συνδυασμοί, γιατί η εμπειρία που όλα αυτά τα χρόνια καταθέτω συνδυασμούς από το 90, από το 87, από το 86 καταθέτω συνδυασμούς, το να πηγαίνει στο πρωτοδικείο να ελέγχονται, το έκανα 1, 2, 3 ώρες ανάλογα δηλαδή. Και κάποιος το παραένα. Αυτό τώρα με το σύστημα της μηχανοργάνωσης που είχε καταφέρει και το κατέφερε το Υπουργείο, σε 0 χρόνο έγινε η οριστικοποίηση του συνδυασμού και η καταβολή. Μάλιστα είναι ο συνδυασμός στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Μάλιστα, εμείς τον είχαμε καταθέσει από την Τετάρτη. Είμαστε έτοιμοι από την Τετάρτη. Πατήσαμε το κουμπί την Πέμπτη το μεσημέρι και είμαστε ολοκληρωμένοι πολύ γρήγορα και φαίνεται και μέσα από αυτή τη διαδικασία αν ο συνδυασμός είναι έγκυρος ή δεν είναι έγκυρος. Το πρωτοδικείο δηλαδή θα κάνει μια τυπική, ουσιαστική με διαδικασία, αλλά τυπική, προς την γραφειοκρατία, και την Κυριακή θα γίνει η ανακήρυξη για να ξεκινήσει ο επίσημο προεκλογικός μας αγώνας. Συνεπώς, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα αλλάξει κάτι. Θα παραμείνουν 6 συνδυασμοί στο Δήμο της Σπάρτης. Φυσικά θα παραμείνουν 6 συνδυασμοί, γιατί οι συνδυασμοί που κατατέθηκαν θα φαινόταν αν υπήρχε λάθος. Ήδη το πρόγραμμα μας έβγαζε αν έχεις λάθος ή έχεις ελλείψεις στο συνδυασμό. Και με την ποσόστοση και ό,τι άλλο. Και όλα αυτά. Δηλαδή που είναι απαραίτητα, που πρέπει να κλείνει το πρωτοδικείο. Το πρόβλημα είναι αν κάποιος αναιρέσει αυτές τις μέρες. Ναι. Και δεν είναι υποψήφιος. Θεωρώ δεν υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή, αν κάποιοι είχαν καταθέσει στο όριο τους υποψήφιους και κάποιος αναιρέσει, δηλαδή αποχωρήσει, εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Δίνεται μια δυνατότητα στο συνδυασμό να κάνει, να παρέμβει, αλλά θεωρώ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό πάντως ότι στο Δήμο Σπάρτης συμμετέχουν 6 συνδυασμοί, πάνω από 900, από ό,τι ακούμε, ναι, πάνω από 950 άτομα συμμετέχουν και διεκδικούν. Μάλιστα έβγαλε και ένα στατιστικό το Υπουργείο και μιλάει για το 1,8% του πληθυσμού στην πανελλαδικά συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές. Είναι σημαντικό αυτό. Δείχνει ότι ενδιαφέρει την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, και γι' αυτό και συμμετέχουν αρκετοί
πολίτες στα δημοτικά πράγματα διεκδικώντας την ψήφο. Είναι γιορτή της δημοκρατίας και θετικό για τη δημοκρατία. Είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι έχουμε 6 συνδυασμούς στο Δήμο της Σπάρτης, που δεν είναι και ένας πολύ μεγάλος Δήμος. Είναι ο μεγαλύτερος της Λακωνίας, αλλά δεν είναι και ένας μεγάλος αριθμητικά Δήμος. Συνήθως, ο νόμος που ισχύει τώρα, με τον προηγούμενο νόμο της αναλογικής που δινόταν η δυνατότητα σε πολλά σχήματα να κατέθουν στις εκλογές, την προηγούμενη φορά είχαμε 4 συνδυασμούς, ναι. Τώρα έχουμε 6. Είμαστε από τους λίγους δήμους που είχαμε αύξηση των συνδυασμών. Ναι. Αυτό είναι ένα γεγονός για μένα θετικό. Ναι. Ότι συμμετέχουν 6 συνδυασμοί και διεκδικούν την ψήφο. Εκεί θα δούμε τις αντιπαραθέσεις, τις συγκρίσεις, αν θέλετε, και στην προεκλογική εκστρατεία που θα έχουμε και τις τοποθετήσεις. Γιατί στο Δήμο Σπάρτης χρειάζονται όλοι, χρειάζονται ιδέες, χρειάζεται να υπάρξει μια συνεργασία για το καλό της πόλης. Και πιστεύω η κουλτούρα η αυτοδιοικητική όλων και των όλων των συνυποψήφιων θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει κάποτε να κάτσουμε να μάθουμε, να συζητάμε και να αποφασίζουμε, να συμφωνούμε και σε αυτά που συμφωνούμε να αποφασίζουμε και να τα προωθούμε. Εμείς σαν συνδυασμός έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούμε στο Δήμο Σπάρτης, στον ενίο Δήμο Σπάρτης, ότι είμαστε υπέρ της συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο διοίκησης είχαμε ανοίξει τις πόρτες για να συμμετέχουν και οι άλλες αντιπολιτικές παρατάξεις και σε επιτροπές και σε προεδρία και σε οικονομικές επιτροπές. Το κάναμε πράξη αυτό στη διάρκεια της αιτίας μας. Επιμέναμε στην συμμετοχική διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε διοίκηση τόσο στις κοινότητες με συνελεύσεις λαϊκές, με αποφάσεις που είχαμε δώσει και αρμοδιότητα στα τοπικά συμβούλια και γι' αυτό είχαμε μια πολύ καλή παρουσίαση στις κοινότητες, γιατί θεωρούμε ότι μεγάλο κομμάτι και μεγάλη παρουσία πρέπει να είναι του συνδυασμού μας στις τοπικές κοινότητες και πρέπει τώρα όσο πρέπει να δοθεί μεγάλο βάρος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό εκεί, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και τις κοινωνίες αυτές να εκφράζονται, γιατί 26 χωριά είναι μονομελή. Ναι. Δηλαδή ένας αποφασίζει, αν δεν πάμε σε διαδικασίες συμμετοχικές με συνελεύσεις και λοιπά, με συμμετοχή των συλλόγων και των φορέων εκεί που ασχολούνται στα χωριά, θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα και σαν αντιπολίτευση, πάλι δείξαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να λύσουμε ζητήματα που αφορούν την πόλη. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να κάνει την αντιπολίτευση που θεσμικά αυτός είναι ο ρόλος, αλλά πρέπει να δει και σε ποια σημεία μπορεί να συγκλίνει για το καλό της πόλης και να προωθηθούν έργα και δράσεις που θα έχει όφελος η πόλη. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα τα εφαρμόσετε αν είστε η επόμενη Δημοτική Αρχή και στη Νέα Θητεία. Τι είναι το νέο αυτό που θα κάνετε που δεν είχατε κάνει όταν ήσασταν εσείς Δήμαρχος και Δημοτική Αρχή? Εμείς με λόγω της εμπειρίας που έχουμε και λόγω της γνώσης θα ξεκινήσουμε αμέσως από την πρώτη στιγμή που θα εκλεγούμε να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε και να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία μέχρι τώρα έχουν βαλτώσει. Αλλά ταυτόχρονα επειδή έχουμε ένα σχέδιο εγκεκριμένο που για μας είναι μεγάλης προτεραιότητας από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο της ανάπτυξης της στρατηγικής της πόλης της Σπάρτης και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε τώρα, να το αναλύσουμε προεκλογικά και σε αυτό επάνω θα καλέσουμε και τις άλλες παρατάξεις να τοποθετούν γιατί πρέπει να δρομολογηθεί και να αλλάξει όψη η πόλη της Σπάρτης. Και ταυτόχρονα το σχέδιο που σας είπα για τα χωριά μας και να το προωθήσουμε. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία πρέπει και να προετοιμαστούμε και να τα διεκδικήσουμε. Ανοίγει η προγραμματική περίοδο καινούργια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις περιφέρειες και η συνεργασία που θα έχουμε με την περιφέρεια, με τα αρμόδια υπουργεία, θα καταφέρουμε να φέρουμε και τους απαιτούμενους σπόρους, οριμάζοντας μελέτες στις οποίες ήδη ο Δήμος δουλεύει ή θα δουλέψουμε όταν θα είμαστε Δημοτική Αρχή και ταυτόχρονα θα δίνεται η δυνατότητα τώρα με την νομοθεσία να μπορούμε να βρούμε και συμβούλους και συνεργάτες οι οποίοι θα μας υλοποιήσουν τέτοια έργα. Κατά συνέπεια και τη γνώση και την εμπειρία την έχουμε. Χρειάζεται όμως σε όλη αυτή την προσπάθεια να συνενέσουν και οι άλλες παρατάξεις, αλλά κύρια να συνενέσει η κοινωνία η τοπική. Και πιστεύω η τοπική κοινωνία της πόλης της Σπάρτης με το νούμερο το 950 που σας λέω εντός εισαγωγικών υποψηφίων δείχνει ότι την ενδιαφέρει η λειτουργία της πόλης και
σίγουρα θα βρεθούν εθελοντές οι οποίοι θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτή την προσπάθεια και το κάναμε πράξη όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στη διοίκηση. Υπάρχει κίνδυνος διχασμού λόγω των πολλών υποψηφιοτήτων στο μέλλον? Όχι. Εγώ θεωρώ όχι. Ναι. Στην αυτοδιοίκηση. Ναι. Είπα και από την αρχή. Η κάθε ομάδα αυτοδιοικητική, η κάθε παράταξη έχει το δικό της λόγο, τον προγραμματικό, τη δικιά της βούληση, πολιτική και τοποθέτηση. Αλλά όταν είναι να συζητήσουμε σε κοινά ζητήματα, θεωρώ θα βρεθεί λύση. Μάλιστα ιστορικά. Αν ανατρέξουμε, θα δείτε ότι το 90% των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων είναι ομόφωνες. Ναι. Όταν συζητάμε στο πρόβλημα, όλοι κοιτάμε να λύσουμε τα ζητήματα της πόλης στο πρόβλημα, όχι στην αντιπαράθεση. Που για τον ΑΒ λόγο ίσως να οξυθούμε λίγο προεκλογικά κλπ. Αυτά ξεπερνιόνται. Και θεωρώ και τώρα θα ξεπεραστούν, γιατί και όλοι οι συνάδελφοι που συμμετέχουν, οι άλλοι συνδυασμοί, έχουν στο γνώμονα το καλό της πόλης και θα κάτσουμε να βρούμε λύσεις. Στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Σπάρτης, πιστεύετε ότι η επόμενη δημοτική αρχή, ο επόμενος δήμαρχος, πρέπει να έχει εμπειρία, να έχει γνώση ή χρειάζεται ένα νέο άφθαρτο πρόσωπο? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχει εμπειρία, πάνω απ' όλα κύρια τώρα, και γνώση και να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των έργων. Το παράδειγμα της προηγούμενης δημοτικής αρχής που πήρε μπροστά μετά από 2 χρόνια, ναι, είναι σαφές. Το 2 χρόνια είναι σχετικό, μπορεί να πήγε και αργότερα μπροστά, αλλά είναι σαφές. Χρειάζεται από την πρώτη στιγμή να πάρει μπροστά ο Δήμος και να δουλέψει, για να μπορέσει να καλύψει και το χαμένο έδαφος που άφησε η προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά ταυτόχρονα να υλοποιήσει δράσεις και προγράμματα τα οποία είναι εγκεκριμένα και να υλοποιηθούν. Θεωρώ δηλαδή από την πρώτη στιγμή, από τις 15 του Οκτώβρη, από τις 16 του Οκτώβρη που θα είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών, η νέα διοίκηση πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο. Να μην περιμένει την 1η του Ιανουαρίου που θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα. Mm-hmm. Πρέπει να αναλάβει ρόλο για να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί και να προετοιμάζεται να λειτουργεί στο Δήμο ως το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο σωστά. Και να σας πω 2 παραδείγματα, ότι πρέπει να προετοιμάσει τον προϋπολογισμό της ώστε μέσα στα μέσα του Ιανουαρίου να είναι έτοιμος ο προϋπολογισμός και να αρχίσει να ξεκινάει και να υλοποιεί έργα τα οποία θα δώσουν και την κατεύθυνση που θέλει να δώσει η νέα δημοτική αρχή. Γιατί χωρίς προϋπολογισμό, να πούμε για τους ακροατές μας, δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει κανένα έργο. Και όσο αργεί ο προϋπολογισμός, είναι δεμένα τα χέρια του. Γι' αυτό σας λέω, η ημερομηνία που έβαλα για τον προϋπολογισμό μέσα στον Ιανουάριο είναι σημαντική, γιατί δίνεται η δυνατότητα να πάμε με προϋπολογισμό και μέχρι τέλος του Μάρτη. Ναι. Όσο πάμε πίσω, τόσο πιο δύσκολο είναι να αρχίσει να υλοποιηθεί μερικά συμβάσει. Γι' αυτό πρέπει από την άλλη μέρα να αρχίσει να λειτουργεί σαν να είναι διοίκηση. Χωρίς να παρεμβαίνει στο έργο της απερχόμενης διοίκησης, αλλά όμως πρέπει να δοθεί να υπάρξει μια συνεργασία της απερχόμενης διοίκησης με την καινούργια διοίκηση για να μπορέσουν να προετοιμάσουν, και θεωρώ και την κουλτούρα την έχει η απερχόμενη διοίκηση του κ. Δούκα, το να κάτσει να συνεργαστεί με την καινούργια διοίκηση, και εμείς που αν θα αναλάβουμε θα πάμε από την άλλη μέρα, όχι σαν άνθρωποι οι οποίοι πάνε να αλώσουμε το Δήμο, αλλά να κάτσουμε να συνεργαστούμε, να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα και να τα ξεπεράσουμε πολύ καλά για το συμφέρον της πόλης και των δημοτών. Πολλοί δημότες εδώ στο Δήμο μας λένε πως στο Δήμο Σπάρτης η δεύτερη Κυριακή θα βγάλει δήμαρχο, θα αναδείξει δήμαρχο, οπότε θα συζητήσουμε μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Αυτό πιστεύετε ότι είναι σωστό? Ακούτε να δείτε. Θεωρώ έτσι με τους 6 συνδυασμούς. Δεν είμαι μάντης, η κάλπη είναι κάλπη, ναι, αλλά πιστεύω ότι η δεύτερη Κυριακή θα βγάλει το δήμαρχο. Εμείς ευελπιστούμε να είμαστε από τους 2 συνδυασμούς που θα διεκδικήσουν το Δήμο και γι' αυτό συμμετέχουμε στις εκλογές, για να είμαστε στη διοίκηση του Δήμου. Η δυνατότητα και το ψηφοδελτίο μας δείχνει ότι είναι ψηφοδέλτιο νίκης και έτσι θα πορευτούμε. Mm-hmm. Όμως, σας είπα ότι μέσα σε 2 μέρες, σε μια εβδομάδα, δεν μπορούν να λυθούν ζητήματα συνεργασιών. Βέβαια. Πρέπει να λυθούν από τώρα, να υπάρξει κουλτούρα. Θα φανεί από την αντιπαράθεση την προεκλογική και θα έχουμε μια αντιπαράθεση σε προγραμματικά. Εμείς θα αρχίσουμε να λύνουμε το πρόγραμμά μας και οι άλλοι συνδυασμοί πιστεύω αυτό θα κάνουν. Παρόλο που έχουμε ένα έλλειμμα ακόμη, δεν έχουν δοθεί τα ονόματα των άλλων συνδυασμών. Ναι. Για να δούμε και ποια είναι η αυτοπρογεωγραφία της περιοχής. Θα δοθούν όμως τη Δευτέρα επίσημα από το πρωτοδικείο και δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και οι δημότες θα κρίνουν και την ποιότητα και τη σύνδεση των ψηφοδελτίων παντού.
Αλλά θεωρώ ότι πρέπει από τώρα να υπάρξει αυτή η σύγκριση και η συνεργασία. Εμείς είμαστε υπέρ των συγκλήσεων, υπέρ των συζητήσεων σε προγραμματικό επίπεδο και να προχωρήσουμε. Και γιατί σε 5 μέρες από τη μία Κυριακή στην άλλη δεν λύνονται ζητήματα συνεργασιών. Είναι ευκαιριακά. Αν δεν τα βάλουμε από τα τώρα, να τα συζητήσουμε. Οι δημότες πρέπει να ψηφίσουν βάσει προσώπων ή βάσει προγράμματος του κάθε συνδυασμού. Θεωρώ ότι το σωστό είναι να ψηφίσουν βάσει προγραμμάτων του συνδυασμού και βάσει την κρίνοντα ένα συνδυασμό. Όμως δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από αυτό που ισχύει στην κοινωνία και στις τοπικές κοινωνίες, γιατί παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα. Και επειδή μιλάμε για 950 υποψήφιους, 1000 υποψήφιους, εμπλέκονται οικογένειες, σόγια εντός εισαγωγικών, και αλλάζει και ο τρόπος το πώς θα εκφραστεί κάποιος. Συναισθηματικά πολλοί συνδημότες μας θα ψηφίσουν τον συγγενή τους, τον κουμπάρο τους, και θα βάλουν στα δεύτερη μοίρα το πρόγραμμα. Θεωρώ όμως ότι πρωτεύων πρέπει να είναι το πρόγραμμα και η συνέπεια που έχει ο κάθε συνδυασμός. Όμως αυτό δεν μπορεί να το αναιρέσει κανείς και να το καταδικάσει, γιατί ο άλλος ψηφίζει τον αδερφό του, ψηφίζει τον συγγενή του, γιατί έτσι πράττουμε και έτσι, αν θέλετε, είναι και κάπως φυσιολογικό αυτό. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, λένε στα χωριά. Ναι. Πρέπει να, ούτε να διχάσουμε τα χωριά μας, αλλά και την πόλη της Σπάρτης με αυτή την εκλογική διαμάχη. Και εμείς δεν θα εμπλακούμε σε αυτές τις διαμάχες. Θα αφήσουμε ελεύθερα τον κάθε πολίτη να πράξει, να κρίνει, και μάλιστα το πράξαμε και με τη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου. Είμαστε ο συνδυασμός που δεν επέμβηκε, δεν παρέμβηκε, δεν εκβίασε, δεν έταξε για να μπορέσει να βάλει υποψήφιους. Ούτε το κάναμε αυτά όλα τα χρόνια, ούτε θα το κάνουμε τώρα, γιατί έχουμε διαφορετική κουλτούρα αντιμετώπισης των ζητημάτων. Και σίγουρα τα προγράμματα θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο ποιον θα ψηφίσει ο κάθε δημότης, γιατί πρέπει να ακούσουμε τι θέλει να κάνει κάθε συνδυασμός. Αλλά θεωρώ ότι παίζει ρόλο και ποιος είναι επικεφαλής σε κάθε συνδυασμό, γιατί κάποιοι θα ψηφίσουν δήμαρχο, όχι δημοτικό σύμβουλο, ούτε συνδυασμό. Επιλέγουν δήμαρχο από την αρχή. Σίγουρα, σίγουρα τα προγράμματα παίζουν ρόλο, αλλά παίζει ρόλο και επικεφαλής. Και επειδή διαβάσατε νωρίτερα μια ανακοίνωση που έκαναν οι 172, γιατί είναι μαζί μου και συστατεύονται με την παράδεξη της κοινωνικής και με μένα επικεφαλής, μέσα εκεί έχουν βάλει μερικά χαρακτηριστικά, τα οποία τους ευχαριστώ όλους αυτούς τους συνυποψήφιους που είμαστε παρέα στον ίδιο συνδυασμό, και που αναφέρουν για ποιο λόγο συμμετέχουν και νέα παιδιά με την προσωπικότητα, με τον Βαγγέλη τον Βαλιώτη. Και δεν θέλω να λέω για τον εαυτό μου, το λένε και μέσα από την ανακοίνωσή τους, ότι έχω την δυνατότητα να μπορέσω να συγκλίνω, να συνεργαστώ και να υλοποιήσω μερικά θέματα τα οποία τα έχω πράξει πρακτικά όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι στην αυτοδιοίκηση. Χωρίς να σημαίνει ότι και οι άλλοι συνάδελφοι που ασχολούνται δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οι δημότες θα κρίνουν όμως, ο καθένας με το δικό του κριτήριο, ποιος μπορεί να ηγηθεί αυτή την περίοδο και να λειτουργήσει το Δήμο για τα επόμενα 5 χρόνια. Και πιστεύω ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε μένα προσωπικά και στην παράταξή μας, στη Δημοτική Ερωτική Κίνηση, να είμαστε η νέα Δημοτική Αρχή, η οποία θα λύσει και θα λειτουργήσει το Δήμο για τα επόμενα 5 χρόνια, που είναι σημαντικά χρόνια αυτά, για να μπορέσουμε να έχουμε το Δήμο που μας αξίζει και που θέλουμε το 2030. Πιστεύετε πως είναι καθοριστική αυτή η πενταετία για το Δήμο της Σπάρτης? Φυσικά. Θεωρώ ναι, είναι καθοριστική. Δίνεται η δυνατότητα να μπορούμε να τρέξουμε πολύ γρήγορα θέματα στο Δήμο της Σπάρτης και να έχουμε ένα Δήμο ανθρώπινο, λειτουργικό το 2030, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το Δήμο που σήμερα ζούμε. Τώρα πολλοί δημότες ανησυχούν και θέλω να μου πείτε αν ξέρετε, αν γνωρίζετε, τι γίνεται με το έργο ανάπλασης Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, εάν προχωράει ή έχει σταματήσει, αν γνωρίζετε. Εγώ από ό,τι γνωρίζω, γιατί χθες μίλησα με τον προϊστάμενο της Ελληνικής Υπηρεσίας, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προχωράει το έργο με βάση το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν μερικές καθυστερήσεις τις οποίες τις λύνει η Τεχνική Υπηρεσία. Πιστεύω ότι πρέπει να ενσκύψουμε πάρα πολύ καλύτερα και με καλύτερο έλεγχο στην όλη την κατασκευή του έργου, ώστε να αποδοθεί ένα έργο το οποίο θεωρώ θα αλλάξει την όψη της πόλης της Σπάρτης. Ήδη, αν τώρα όπως βλέπετε διαμορφώνεται, και παρόλο που έχει καθυστερήσει, δείχνει και η αλλαγή που θα επέλθει στην πόλη της Σπάρτης, και θα είναι αλλαγή θετική και στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να οι υπηρεσίες μας και ο εργολάβος να
ενσκέψουν στο να λειτουργήσει και να ολοκληρωθεί το έργο. Και θα προωθήσετε, αν είστε εσείς η επόμενη Δημοτική Αρχή, το έργο και στα υπόλοιπα δύο τμήματα της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το Βόρειο και το Νότιο. Εμείς, αν είμαστε Δημοτική Αρχή, δεν θα εφαρμόσουμε όλο αυτό που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης της πόλης της Σπάτης, που αναφέρεται στο τραπέζιο, που αναφέρεται για το τραπέζιο για το ιστορικό κέντρο της πόλης. Αναφέρεται η σύνδεση του Δήμου με τα γύρω χωριά, με το Μιστρά κλπ. Αναφέρεται με δημοτική συγκοινωνία. Έχει βάλει χρονοδιάγραμμα αυτό ο σχεδιασμός στρατηγικός, και αυτό θα το υλοποιήσουμε όπως ακριβώς έχει αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, για να μπορέσουμε να δέξουμε την διαφορά. Αυτό, επειδή αρκετοί εσείς, θα σας ευχαριστήσω, και διαχρονικά το παρουσιάζατε αρκετές φορές, και θα το ξαναπαρουσιάσουμε εμείς και σαν Δημοτική Αρχή, όταν εσκύψανε και μελετήσανε άνθρωποι επιστήμονες, το Πολυτεχνείο, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες κλπ. Είναι ένας σχεδιασμός, στρατηγικός σχεδιασμός, και αυτό θα είναι το μέλλον της πόλης της Σπάρτης για τα 100 χρόνια, για τα 50 χρόνια, και να λειτουργήσει. Και αυτό θα ενσκύψουμε να το λειτουργήσουμε. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να υπάρξει μια πολεοδομικός σχεδιασμός διανοίξεις δρόμων που πρέπει να τις τρέξουμε γρήγορα. Mm-hmm. Μάλιστα, πριν 5 χρόνια εμείς είχαμε αναθέσει τέτοιες παρεμβάσεις και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Γι' αυτό σας λέω, υπήρχε μια καθυστέρηση μεγάλη, και πρέπει να τρέξει αυτό για να μπορέσει να υλοποιηθεί τελείως ο σχεδιασμός, να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός που θα δείξει και θα αναδείξει την πόλη της Σπάρτης μελλοντικά. Κύριε Βαλιώτη, να σας ευχαριστήσω. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι κλείνοντας, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, και βέβαια να ακούσουμε και το δικό σας πρόγραμμα, όπως και τα προγράμματα των υπόλοιπων σχεδιασμών, όλη αυτή την περίοδο μέχρι και τις εκλογές, για να αποφασίσουν οι δημότες ποιους πρέπει να στηρίξουν, ποιον πρέπει να ψηφίσουν και ποια δημοτική αρχή να αναδείξουν, για να δουλέψει σκληρά και πολύ τα επόμενα 5 χρόνια. Ένα τελευταίο. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που δώσατε σε μένα και στη Δημοτική Γενωτική Κίνηση να παρεύει και σήμερα στο ραδιοφωνό σας. Να είστε σίγουροι ότι εμείς θα βγούμε με παρεμβάσεις αρκετές και να αναλύουμε το πρόγραμμά μας. Να ευχηθώ σήμερα και αύριο να μην έχουμε ζημιές από την κακοκαιρία που, από ό,τι διαβάζουμε, γίνεται, θα γίνει, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, και να έχουμε έναν ήπιο και σοβαρό προεκλογικό αγώνα. Και σε αυτό θεωρώ θα συμβάλλετε κι εσείς με την δυνατότητα που έχετε σαν μέσο μαζικής επικοινωνίας, αλλά και οι άλλοι συναδελφοί σας που ασχολούνται με την τα τοπικά μέσα ενημέρωση. Σας ευχαριστώ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Ήταν ο υποψήφιος Δήμαρχος Σπάρτης, ο Ευάγγελος Βαλιώτης, με τη Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης.